Καλησπέρα φίλους από το Κάρβουνο. 8η αγωνιστική από τον 7ο όμιλο της Development 1. Οι Iron Maidens στην 8η θέση, στο 3-4 φιλοξενούν τους Bald Eagles στην 11η θέση. Εκείνη στο 1-6. Τελευταία αγωνιστική νίκη για τους τυπικά γηπεδούς τους. Πέραντι στους Dreamers με 63, Βολάνη απέναντι στους Κόπανους για τους Bald Eagles. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αποστολές. 10 σήμερα οι πράσινοι. Μόλις οι Iron Maiden, οι οποίες έχουν ελλείψεις στους ψηλούς, θα πούμε με τον Θοδωρή τον Μαλτέζο τον παιχνίδι. Ο Μαλτέζος. Να, η μπάλα. Έχω από τους αϊτούς. Πολύ δικλησιακά νομίζω στο δεύτερο, στο τρίτο παιχνίδι στο Γουσουπού. Ζήνης. Σαν ρομάντερ τους είχα χάσει τελευταία, τελευταία φορά τους είχα πετύχει. Ας δούμε καλά στη Ζωφριά, στο Winter. Στον Παλιγιάννη βλέπω σήμερα να λείπει. Άρα βλέπω και ένα καινούριο ψηλό στον Παγκό. Κρίς. Τέζος. Πέρας Θοδωρής. Πρώτερη είναι άστοχο, rebound. Κανέναν, κατοχή παραμένει για τους Iron Maiden. Το σημερινό παιχνίδι είναι σημαντικό νομίζω κυρίως για τους Iron Maiden, οι οποίοι κυνηγάνε μια θέση στα play-off. Θέλουν να είναι, τα πάμε και με τον Μαλτέζο, τον Θοδωρή. Μακρύς. Μακρύς το shoot, άστοχο rebound από τους πράσινους. Το σκύο μου είναι Μακρύς, τώρα έχει στο εδώ στο Λεράκι, πρώτο καλάθι του ματς από τους Bald Eagles. Τέζος πέρασε προς τα μέσα, ας το έξω στο φλόγερα, με το rebound από τους πράσινους. Σαραφόπουλος προς τα μέσα, κάνει την κατοχή. Κάνει πάσα στον Θοδωρή, φάουλ και βολές. Σε πρώτη. Δεύτερη. Μαλτέζος. Μακρύς σημαδεύει για τρεις. Το χάνει, λοιπόν, θετικό. Νέα για τους Iron Maiden. Μία από τις παλιότερες ομάδες του μπασκετάκι και μία από τις νεότερες. Ας πρωτοπλούνται, λοιπόν, του Σαραφόπουλου. Αναγνωριστικό νομίζω το πρώτο τριλεπτό. Μόνο ο Σαραφόπουλος έχει σκοράρει και για τους μεν και για τους δε. Ζήνης στο κατεγιά 2 και το βάζει 0-4. Κρίς. Μαθενάς εκείνον, σούτ για 2, άστοχο λοιπόν, αμυντικό από τον ψηλό. Καρτζίας, ένα σούτ, επιθετικό rebound. Ούτε τώρα, Σαραβόπουλος. 10 για το για τους πράσινους. Ζήνης θέλει και τρίποντα, το χάνει rebound μακρύ. Καλή πάρτι καταλάβει και καταλαβαίνει μόνο και την κλέβει ο Ζήνης. Σε κάθαρη η διαφορά νομίζω στην ενέργεια που βγάζουν οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Έζησε προς τα μέσα, βολεύει τον Θοδωρή. Σε πρώτη.
στη δεύτερη. Δύο, τέσσερα. Πρώτη πόντι για τους τυπικά γηπεδούχους. Ταχεία του Θοδωρή του Μαλτέζου. Είναι η κυλοβρία της μπάλας, Αρχόπουλος. Να παίξει με πλάτη, κερδίζει το φάουλ χαμηλά. Πέντε και 25 για το φινάλι της πρώτης περίοδου, 2-4 το σκορ. Οι ομάδες κυρίως επικεντρώνονται στην άμυνα, από το φλότερ. Βάζω Μακρύς. Μακτέζος. Και για μένα τον Πολτικής, αλλά και πάλι από τον Θοδωρή. Φτάνει τους τέσσερις και σοβαρίζει το μάτς. Για δύο Σαραχόπουλος με μεγάλη καμπύλη, δεν σημαδεύει σωστά, rebound από τον Μακρύ. Καλή κυλοφορία της μπάλας, Κατσάνος, παραδείγει άστοχα, λοιπόν, της Αραπούπουλου. Δίνεις. Άστοχο το σούτ, την μπάλ, κυλοφορικό. Κρίς. Τέζος. Δείξε έφερα για τους Iron Maidan. Περνάει η μπάλα, δεν περνάει. Στην εκπνοή το σουτ άστοχο, rebound αμυντικό από τον Σαραχόπουλο εν τέλει. Ποιος θέλει να χτυπήσει και στο ανοιχτό γήπεδο. Ζήνης. Προσπίθηκε, προσπάθησε να βρει το Γατζία. Τώρα η μπάλα σε εκείνον. Σαραχόπουλος στυλμένος για δύο, σημαδεύει το σίδερο. Τέζος. Χαμηλάει μπάλα, πάσα, δεν περνάει rebound. Το Ζήν ο οποίος τρέχει. Λίγο Μακρύς. Μεγάλη πάσα στον Μαλτέζο, ο οποίος βρήκε και ένα χώρο. Καλάθι και φάουλ. Από τον Μαλτέζο βάλει και τους 7 πόντους τον Άιρο Μάιντα, τον άλλη 2 Σαραβόπουλος, 2 Ζήμης. Καλά στον τελευταίο καρδιάσιο υψηλά για σκήνας προς ο Ζήμης. Άλλη πάσα πια δεν περνάει για τους Μαϊντανούς. Γίνουν στην ευθέρα πέγα το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ένα φάουλ μόλις από τους Άιρο Μάιντα, 3 έχουν οι Bold Diggies από τις οδηγίες του coach Ρούση. Φλότερ από τον Θοδωρή, rebound από τον ίδιο. Έξω η μπάλα. Καλκοπέζης για 3, σημαδεύει με ταμπλό. Αστοχή, rebound του Ζήνη. Φάουλ ψηλά. Αποστολές δεν είπαμε καθόλου. Καλκοπέζης, Κατάνος, Κίσας, Μακρύς, Δημήτρης και Αριστομένης, Μαλτέζος σε κούρας και κόντις από τη μία. Κονέρια, Λιάη, Γατζίας, Καλαμπόζης, Μπαλάφας, Ζήνης, Άγγελος και Γιώργος, Αραφόπουλος, Σταχατζής, Φιλιππόπουλος και Χαλκιάς.
time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Συνέχεια στο match. 2 λεπτά και κάτι λιγότερο για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αλλήλει η ελευθερία της μπάλας, ο Ζήνη σημαδεύει σωστά. 7-6. Δύσκολο το lay-up, άστοχο rebound. Τα χέρια του Καλκοπέδη, μπάλα στον Μακρύ. Καλκοπέδη, τελείωσε ο χρόνος και άμυνα βγήκε για τους Μπολτίκης. Καλκοπέδης, Μακρύς, πέρασε προς τα μέσα, στόχησε rebound, τρέφει και πάρα Σαραχόπουλος. Στα δεξιά κάνει την κατοχή εδώ. Ο Καλαμπόζης, μεγάλη πάση στον Μακρύ, ανάποδο λέει, πήγε τώρα στο καλάθι. Πέντε, δύο δεύτερα. 6 από την γωνία του Σαραφόπουλου, άστοχο. Μια ξαναλέω, μόνο ο Θοδωρής ο Μαλτέζος είχε βρει το στόχο, ο οποίος θα ξαναμπεί τώρα στο παρκέ. Την άλλη Σαραφόπουλος με 2 και ο Ζήνης με 4. Την θέση καλάθι εδώ, θα σου δω καλάθι ο Τσεκούρας. Ζήνης στον αδερφό του Σαραφόπουλος, στον Τζίνιο καλάθι. Πρώτη φάτη για τον Άγγελο. Προηγουμένως ο Γιώργος τραβούσε το κουκί. Στη δεύτερα 5, σούτ για 3. Άρχιζε εδώ ο Κίσα στην εκπνοή του σούτ. Δεν μετράει. 7-8 μπροστά η Bold Eagles. Συνέχεια στο παιχνίδι, δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στο Κάρβουλο. 7-8 μπροστά η Μπολτίκη, θα σκοτωθεί. Βάζει Τσεκούρας. Κρίς. Είναι στο Μαλτέζο. Στία με τον Μπολτίκη, δεν δίνει τα σουτ. Κίσας. Το Βρύς, ψάχνει να βρει χώρο για τρεις ο Μίμης. Άρχισε στην εκπνοή, rebound. Με κανέναν την μπάλα και τους Μαϊντανούς. Μαρτέζος. Μακρύς. Φάουλ χαμηλά εδώ, σωστό. Πράγμα την baseline. Κίσας, Μαρτέζος, πέρασε, φλότερ, άστοχο ριμπόν από τους πράσινους. Σαραχόπουλος, Ζήνης, σπαδεύει το ταμπλό. Χαμηλό το σκορ, νομίζω αυτό περισσότερο βολεύει τους Bold Eagles, οι οποίοι δεν ανεβαίνουν συνήθως ψηλά στο σκορ. Σας δίστασε. Ας το δώσω του ψηλού, μακρύ μια σφαλιάρα, δεν την μιλήσει. Λοιπόν, είναι θετικό του Κίσα. Λιγότερα από τον Αλέξη, άστοχο. Ακόμα μια ευκαιρία. Τρίπα του 45 μέσα. Πρώτο καλάθι, αν δεν έχω χάσει κάτι. Δεν έχω χάσει. Στην δεύτερη περίοδο από τους Iron Maidan. Και από το απάντηση δεν θα έρθει. 18 μετά το τρίποντο από τον Τσεκούρα.
Τέζος, Χρυσοδωρής, αστοχή. Τώρα από τον Τσεκούρα κλέβει ο Γιώργος ο Ζήνης και φεύγει στον επέμβολο. Ο Μαλτέζ τον καταδιώκει, ο Ζήνης φάουλ και βολές. Συμπάλα στον Κίσα. Τέζος Κίσας από την κορυφή της ρακέτας μέσα και αυτή. Yeah. 13-8. Δύο τριμποντάκια από τους Iron Maiden στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Ζήνης παίζει με πλάτη, χάνει την κατοχή. Τρεις με μια σπαλιάρα στον Κίσα. Η πρώτη. Δεύτερη. 14-8. Χωρίς σκόρι, Μπολ Ντίκης. Τα πρώτα τρία περίπου λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Σαραχόπουλος δεν είναι τον εγώριο δεσμό. Μακρύς. Αυτός για τρεις rebound από τον Κίσα. Μια 14 επίθεση. Διέτρο σουτ, σίδερο. Βάζει και τρέχει ο Ζήνης. Στήριγμα του αδερφός του αριστερά. Ο Άγγελος. Βάλα στον Γιώργο. Ζήνης με μεγάλη καμπύλη για τρεις. Κατσάνος στο αμυντικό. Κίσας. Κρίς. Μέτερο, πέτρι πλάγια, αλλά είναι κατοχή στους πράσινους. Ζήνης. Μια το σουτ, αστοχό, rebound του Μακρύ. Ψάχνει την μεγάλη, δεν την βρίσκει, αλλά εκτός νομίζω. Δύσκολο το drive, άστοχο. Ανεβάζει ο Μακρύς. Έχει να πει σας. Μακρύς από τη γωνία. Είχε χώρο και χρόνο, αλλά ας το έχεις, μάζεψε ο Τασαντζής. Πόπουλος, αυτός και αυτός για δύο, το 14-8 παραμένει.
Τσανός, επίσης την πρώτη. 4-18 για το φινάλε, ένα φάουλ μόλις από τους Iron Maiden, 3 από τους Bold Eagles, μέσα δεύτερα τον Βασίλη. Ζήνης, στέκεται για 2, το χάνει, rebound από τον Μακρύ. Μπάλα στον Ετερό. Στον Μίμη. Δεύτερη ευκαιρία ο Καλοπέδης. Ζεύει και τρέχει ο Ζήνης. Ξαναλέω, χωρίς καλάθι, στη δεύτερη περίοδο η πράσινη, 2 τριποντάκια. Από πίσω και τσεκούρα στο ξεκίνημα για τους Iron Maiden, που τους έβαλαν σε θέση οδηγού και από τότε νομίζω οι γηπεδούχοι δεν έχουν κοιτάξει πίσω. Μακρύς σε ένα μακρινό τριποντάκι, ακόμα ένα. Για τους Iron Maidenους, λίγο αγγλίκη και ο Αριστομένης. Ο Ζήνης δεν το κάνει με ταμπλό. Ο Κοπέτης μαζεύει. Μπαλά στον Μακρύ. Κρίς. Η κυλοφορία εδώ. Τι σας προσπείτε, περνάει και το βάζει στην εκνοή. Πέμπτος του πόντος στην δεύτερη περίοδο, 28. Πάμε εδώ. Της δεύτερης περίοδου για τους πολιτικείς και αυτό από τη γραμμή των 6.75. Κρίς Αλκοπέδης. Ωραία, πάσα χαμηλά, Κατσάνος, 3 δεύτερα. Τρίποντο και πάλι άστοχο. Κανώνει την αντίθεση ο Μακρύς, αφήνει στον αδερφό του. Ο Πέντης παίρνει τρίτο λόγο πώς. Πάσα δεν περνάει, βλέπεις τον από τον Σαραφόπουλο. Λάφας, ο Ζήνης, λέει από τον εφηγιασμό, 20-11. Ο Καλοκοπέδης με μια σφαλιάρα προσπαθεί να ανανέσει την κατοχή, η οποία όμως περνάει στους πράσινους. Τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Σαραφόπουλος δοκιμάζει την τύχη του, το χάνει, μαζεύει ο ίδιος. Μπλοκ, αλλά με φάουλ από την Σεκούρα. Στη δεύτερη 28-14. Ζήνης μάζεψε. Τρέχουν οι πολιτικοί, ο Άγγελος περνάει, το χάνει, λοιπόν του Μακρύ.
5 τελευταία δεύτερα, τα 15 είναι για τους Iron Maiden. 10 Chris είναι στον αδερφό του. Γιάννη ο χρόνος στο 1 δεύτερο, καλά από κοντά από τον Κατσάνο, πίεσε ψηλά. Σχεδόν ένα δεύτερο στο ρολόι, 1.09. Παλκοπέδης 22-14, σκορ ημιχρόνου. Δεύτερο μέρος εδώ στο Κάρβουνο. 7-8, η πρώτη περίοδος, 15-6 η δεύτερη. Η Iron Maiden νομίζω κυρίως λόγω των τριπόντων που έκθεταν μια σχετική διαφορά. Τρία τρίποντα στην τελευταία περίοδο, ένα από τον Μπεκούρ, ένα από τον Αριστομένο τον Μακρύ και ένα από τον Κίσα. Πόρτο τώρα και στο ξεκίνημα της επανάληψης. Ζήνης, το τυπάθος Σαραφόπουλου. Ζήνης προς τα μέσα. Δεν καταφέρει να παίρνει το rebound. Ρώθω μακρύ. Μετά από την μπάλα, 12 λεφτά για την επίδεση των Μαϊντανών. Στο τρίποντο λοιπόν του Σαραφόπουλου. Ζήνης, έτσι χώρο, περνάει προς τα μέσα μια τριπλίτσα. Το χάνει, μπάλα εκτός. Ταχεία του Μαλτέζη. Μπάλα του Λοζίνη. Σαραφόπουλος ετοιμάζει για τρεις. Λάθος και αυτός. Στους 5-17. Ράφει και πάλι με τον Λούι το μακρύ. Στους 8-17. Πάμε χαμηλά τώρα. Ο Ζήνης πέρασε, το έχασε. Μαρτέζος, μεγάλη πάση στον Λίβι το μακρύ. Ωραία προσποίηση. Κερδίζει χώρο, αλλά το χάνει η rebound. Ιντέα του Σαραφόπουλου. Σαραφόπουλος. Ζήνης με ένα φλότερ, το χάνει. Τρεις. Βράχει και φάουλ. Πόπουλος παλεύει για τρεις με μεγάλη καμπύλη, το χάνει λοιπόν από τον μακρύ αμυντικό. Πάσα καλή σκέψη από τον μακρύ. Ξέφυγε, πέρασε δύσκολο λέια. Καλαβέρα από τον Γιώργο. Τι
σας. Είμαι στο Μαλτέζο, σάμνα ζώνης 2-3 στην πολιτική σας, προς ο Μακρύς, είπος Αραφούπουλος. Αραφούπουλος για 2, στο εκεί λοιπόν του Καλκοπέδη, αλλά στον Μακρύ. Είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ματ, ξεκάθαρα ανώτερη η Iron Maidan από τη δεύτερη περίοδο και μετά νομίζω έχουν βρει τα πατήματά τους και ελέγχουν και το ρυθμό και το σκορ. Κάπευση παραμένει για τους πράσινους. Σαραφόπουλος τιμένος για 3. Κάτος και πάλι. Δεν θέλω δικό του τρίποντο. Πέντε και 20, ένα φάουλ από τη μία, ένα φάουλ από την άλλη. Παράσου σε 9, 31-22. Εκεί σας ο Μαλτέζος, ο Άστοχος, ο Δίδιος Σαραφόπουλος. Μετάει μεγάλη πάσα, ο Ζήνης στον εφονδιασμό, αστοχή, μαζεύει ο ίδιος. Σαραφόπουλος δοκιμάζει το χέρι και πάλι αυτή τη φορά δεν δικαιώνεται ριμπόντ από τον Τσεκούρα. Τέζος Κίσας και πάλι στον Θοδωρή η μπάλα. Τέζος σηκώνεται για 2, το κάνει rebound από τον Φιλιππόπουλο. 4,5 λεπτά. Ζήνης. Κακή πάσα. Για το σούπερ μέσα. Τον Κατσάνα. Λάθη και φάουλ από τον Σαραφόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια στο δοσούμα, αφιεύει ο Μαλτέζος στο θετικό και κερδίζει το φάουλ. Rebound από τον Κίσα. 6,5 λεπτά. Νομίζω αν δεν γίνει κάτι φοβερό οι Iron Maidan θα τελειώσουν την περίοδο αυτή στη θέση οδηγού. Τέζος πέρασε, έβγαλε έξω. Κίσας, Καλκοπέδης, έχει χώρο, το παίρνει αλλά το χάνει. Πάνω του Κίσα.
της τύπωσης στο πρόσωπο. Σταφόπουλος Κιάς πρέπει να κόψει τον Λίζο Καλαβόζης. Πέρασε, καλή άμυνα από τον Καλτοπέδη. Μια δεύτερα του Γκολ Δίκης. Ζήνης κάνει τώρα, κλέβει ο Μαρτέζος. Κίσας λάει μπάλα, αστροτοκού, rebound από τον Σταραφόπουλο, ο οποίος δίνει λύσεις και αμυντικά, νομίζω, ο μόνος. Θεωρητικά κρατάει κοντά τον Γκολ Δίκης. Καλάθι και πάλι από εκείνον από κοντά. 34-27. Λοιπόν, τον Μαλτέζο. Διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο μάτς για τους Μαϊντανούς. Ζήνης ως για 3 rebound από τον Τσεκούρα. Τέζος Κίσας δοκιμάζει το χέρι του, το βάζει και αυτός. 37 και τώρα 40-27. Πάω πάνω στο Σαραφόπουλο. Σταραφόπουλος παλεύει μόνος του. Την άλλη φορά που χάρη νομίζω Γκολ Δίκης ήταν παίκτης που επιθετικά έκανε τη διαφορά νομίζω. 40-29 το σκορ. Σταραφόπουλος για τρέξη, στήριγμα του ο Ζήνης από τα αριστερά, τα δεξιά μάλλον. Αυτό ο Σταραφόπουλος rebound από τον Μαλτέζο, πάρα στον Κίσα. 48 δεύτερα. Κίτσας Μερίσκος θα να δει τις επιλογές του. Καλκοπέδης 45 για 3. Άστοχος λοιπόν. Τεπικό του Κίσα. Μια 14 επίδεση για τους Μαϊντανούς. Ακριβώς μισό λεπτό. Κίσας μετά από τρίπλα για 3. Στο σούτ είναι άστοχο rebound. Αμυντικό του Σαραφόπουλου. Όλος ο χρόνος διαδέχομαι για τους πράσινους. Οι Μαϊντανοί δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν, αλλά δύο έχουν οι Γκολ Δίκης. Αυτά. Τεχνίδι για σκριν. Σαραφόπουλος κάνει την κατοχή. Δίνει στον Οζίνη για 3 ο Άγγελος. 40-29. Σκορ 3 δεκαλέπτου. Τώρα και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο Περιστέρι. Μαξιλαράκι ασφαλείας 11 πόντων για τους Iron Maiden στο ξεκίνημα. Πρώτη κίνηση για τους Γκολ Δίκης, ο Ζήνης πέρασε τα δεξιά. Λάθη πρώτα του Γιώργου. Κρίς στον Μίμη. Ο Κρίς δοκιμάζει το χέρι του, το κάνει. Τα μπουκιά της πράσινης. Κατζίας
δίνεις, για τρεις το χάνει. Κρίς, εμείς τον Εβδοδόν Μαλτέζο, πίεστο ο Ζούχλιος, έκλεψε διασμός και πάλι άσπρος ο Γιώργος. Τόσο βάλε έξινα για το κορμί του. Κρίς, λα, έχουμε όλο επιθετικό. Ένα screen, θα σταλίσει γιατί να το δώσει. Περνάει πάσα. Μπαίνεις μέσα, σε κούρας έξω. Μακρύς. Κίσας για τρεις μέσα. Μαλεύει και πάλι μπροστά από την Ραμή Τρυπόμπου. Κίσας 43-31. Μάθει να πάρει στη Σαλαχόπουλη. Πάτησε και πάλι για τους Μαϊντανούς, οι οποίοι παραμένουν σε μια ασφαλή διαφορά. Ζήνει σταυρωτές, περνάει φλότερ, άστοχο rebound του Θοδωρίδου Μαλτέζου. Εκεί σας. Τέζος, δοκιμάζει και αυτός για τρεις, το χάνει. Θα πατήσει το rebound, το προβλητές έβαλε τα χέρια του στην μπάλα, κατοχή για τους πράσινους. Σαλαχόπουλος στέκεται για δύο και το βάζει και αυτό. Σήμερα λεπτά έχουν περάσει την τελευταία περίοδο. Νομίζω τα πράγματα έχουν ξεκινήσει και ξεκαθαρίζουν. Ο χρόνος υπάρχει, αλλά η διαφορά των 10 πόντων νομίζω δύσκολα θα αλλάξει. Κρίς έχασε, Σαλαχόπουλος έκλεψε. Παλά στον Οζίνη, 4-1. Ωραία κίνηση, καλάθι από τον Junior. Άσκοπο σούτ, μαζεύει ο Μαλτέζος στο επιθετικό. Μια 14 επίθεση για τους Iron Maidan. Πάσε και πάλι από το μακρύ. Καλαμπόζης πρόλαβε, αλλά βγαίνει εκτός των 4 γραμμών. Μαλτέζος Κίσας και πάλι στον Θοδωρή, τριποντάκι, αυτό είναι μέσα. Ζήνης στον αδερφό του, τρίποντα από τη γωνία, δεν έχει την απάντηση. Παιδής παλά στον μακρύ. Καλή
στο Μαλτέζο. Εδώ δυνατή την κράτησε ο Θοδωρής. Αργοπέδιζε για 2. Άστοχος rebound από τον Σαραφόπουλο. Ζήνης. Παραδομένη μήκηση για τους πράσινους. Σαραφόπουλος σηκώνεται απέναντι στον Καλκοπέδη. Το χάνει rebound μακρύ. Αυτό θέλω να δείχνουν οι Iron Maiden θα φτάσουν στο 4-4, στο 1-7 θα πέσουν οι Baltic Eagles. Σημαντικό βήμα αυτό για την πρόκρισή τους στα play-off. Οι Iron Maiden θα σκαρφαλώσουν ψηλότερα στον βαθμό του Europa 170 σε καλοκαιρινής development. Με time out 4-15 για το φινάλι του match. Συνέχεια στο παιχνίδι. Δίνης πέρασε προς τα μέσα. Σαραφόπουλος κειμένος στη γωνία. Στοχή. Πέτης αφήνει στον Θοδωρή Μαλτέζο. Έζος προς τα μέσα τον βάζει. Και 27. Μακρύς Αλκοπέδης, ωραία πάσα από τον περιφερειακό στον ψηλό Σαραφόπουλος, τον Γιώργο τον Οζίνη και στον Οζίνη τον Τζούνιορ. Κάτι να δώσω ένα σκριν τον Σαραφόπουλο και πούτα από την κορυφή της ρακέτας μέσα. Ο Μαλτέζος στον Καλκοπέδη λάθος η πάσα. Έτσι ο Άγγελος τον Ζήνη σκέψε φάουλα διαφορετικό από τον Κίσα. Δύο βολές λοιπόν και κατοχή για τους Μπολτίγκλες. Σαραφόπουλος προς τα μέσα, δύσκολο το λέει από πάνω από τον Κίσα. Ζήνης, καλά την Παλικαρίσιο, προσθέτω το Δεκούρα. Τελευταίο 2 λεπτό περίπου της αναμέτρησης, 2 και 10 για την ακρίβεια. Νομίζω το τελικό σκορ με να μάθουμε. Του Μαλτέζου. Ζήνης, Σαραφόπουλος έκοψε και θα αλλάξει ξανά από την πήρε. Πάμε πάνω στον Ζήνη. Σαραφόπουλος ενώνει στο μακρύ. Ζήνης προς τα μέσα, βγάζει έξω. Και το σουτ από τον Άγγελο, rebound από τον μακρύ. Ένα λεπτό. Κίσας. Μακρύς. Τα δεύτερα. Μακρύς από το σπίτι του. Από το σουτ. Time out 1 για 19.
Νίκα στο ΜΑΤ. 1 και 19 απομένει. Φόπουλος, Ζήνης, καλύτερα τον Σαραφόπουλο. Στράμω τον Ψιλό, τελειώνει ο χρόνος. Γέννη άμπρα για τους Μαϊντανούς. Αυτό είναι η διαφορά, 50-42. Τρεις Κίσας, ωραία κυκλοφορία της μπάλας, Μαλτέζος και πάλι στον Κίσα. Τρία δεύτερα, δύσκολο σου από τον Αλέξη, μπάλα παραλίγο να μπει. Σαραφόπουλος, coast to coast, άστοχος. Γκόνης δυτικό χρονοζήνη, φάουλ από τον Θεοδωρίδα Μαλτέζο. Πολλές για τους πράσινους. Σε πρώτη. Σε δεύτερη. Τρεις το Μαλτέζος. Επίσης το φάρο του Σαραφόπουλου. Αυτό είναι μόλις το πρώτο των Μπολντικής. 23 δεύτερα. Τέζος στον τελευταία παιδί στον Iron Maidan. Τρεις Κίσας. Τους πιέζεται. Κάπου εδώ τελειώνει το μάτς. 50-43 τελικό σκορ εδώ στο Κάρβουνο. Τέαρνη για τους Μαϊντανούς, οι οποίοι παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι των play-off. Καλό βράδυ σε όλους.